να δούμε τι είναι το flyboard. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τατιάνα. Καλησπέρα. Τι είναι το flyboard? Μου άρεσε ο Κοτσαλίδης, τι κάνεις? Καλά, καλά. Λοιπόν, το flyboard είναι ένα καινούριο extreme θαλάσσιο σπορ, το οποίο είναι έτσι ιδιαίτερα πρωτοποριακό. Είναι μια υπτάμενη σανίδα η οποία συνδέεται με το jet ski και λειτουργεί με την πίεση του νερού του jet ski, το οποίο είναι, έχει έρθει τώρα στην Ελλάδα πρόσφατα και είναι ένα έτσι πολύ ιδιαίτερο θαλάσσιο σπορ. Κάνεις πάρα πολύ ωραίες φιγούρες, θα τις δείτε και σε λίγο στο βίντεο που θα τραβήξουμε. Να πούμε ότι, συγγνώμη σε διακόπτω, εδώ βλέπουμε την Ελεονόρα Μελέτη να κάνει flyboard, την τρελή. Το είχε δοκιμάσει. Και... το είχε δοκιμάσει η Ελεονόρα πέρσι στις αρχές που το είχαμε φέρει. Μου φαίνεται λίγο σκεπτικό εμένα αυτό το σπορ. Δηλαδή έτσι όπως είναι κολλημένα τα πόδια σου και πέφτεις μέσα, έτσι και πέσεις μέσα και αυτό δεν γυρνάει να βγεις έξω, ρε παιδί μου. Τι είσαι ανάποδα μέσα. Υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός με τον οποίο επιπλέεις κανονικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Φοράς το ΣΥΒΕ, υπάρχει πάντα κατάλληλος εξοπλισμός και η ίδια η συσκευή επιπλέει. Και είναι ιδιαίτερα εύκολο μετά από πολύ μικρή εκπαίδευση, 10-15 λεπτών, μπορεί να κάνει οποιοδήποτε. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ζωντανή εικόνα, αγαπητοί φίλοι. Πώς σηκώνεται στον αέρα, έχει αέρα, υπάρχει αέρα στο σωλήνα που μπαίνει μέσα πίσω στο σωλήνα και πώς σηκώνεται? Συνδέεται με την εξαγωγή. Συνδέεται με την εξαγωγή του νερού του jet ski και ουσιαστικά σηκώνεται με την πίεση του νερού που δίνει το jet ski μέσα από μια σωλήνα. Ναι. Και πώς στέκεσαι ίσια όρθιος πάνω σε αυτό? Πρέπει να κάνεις ισορροπία, δηλαδή είναι κάτι σαν το skateboard, κάτι σαν το ski, κάτι σαν το snowboard? Ουσιαστικά ξεκινάς με ευθεία θέση το σώμα σου μέσα στο νερό, που να σου δώσει την πρώτη όθηση να σηκωθείς έξω από το νερό. Και μετά γίνεται όλος ο χειρισμός με τα πόδια, το οποίο κάνεις τις στροφές στη σανίδα πάνω, κάνεις κολοτούμπες, μπορεί να κάνεις το δελφίνι που θα σας δείξουν πιο μετά τα παιδιά. Όλα μετά γίνονται χειρισμοί με το πόδι. Είσαι ουσιαστικά σε μια σανίδα, την οποία κρατάς μια ισορροπία και τα χειρίζεις όλα με τα πόδια σου. Αν κάποιος δεν θέλει να κάνει αυτή τη βουτιά που κάνει ο νεαρός εκεί. Δεν είναι υποχρεωτικό τίποτα. Μπορείς να είσαι δηλαδή ίσια όρθιος πάνω και να πετάς συνέχεια, να μην κάνεις τη βουτιά. Αν δεν θέλεις να κάνεις τις βουτιές ή οτιδήποτε, να κάνεις μια απλή βόλτα στον αέρα με το flyboard, μια απλή πτήση. Και πώς ξαναβγαίνεις έξω μετά τη βουτιά? Πατάς κάτι με τα χέρια σου? Όλα γίνονται με το... Όχι. Όλα γίνονται με τα πόδια. Ναι. Αλλάζει τη θέση του σώματός σου και βγαίνεις κανονικά πάλι προς τα έξω. Δεν φαντάζεσαι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται. Μου κάνει πολύ επικίνδυνο εμένα. Αν δεν την αλλάξεις και έχεις λάσει τα πόδια και πας προς τα μέσα συνέχεια και δεν γυρνάς. Όχι. Γίνεται αυτό? Όχι. Δεν γίνεται αυτό, όχι, δεν γίνεται. Ή αντανακλαστικά γυρνάς τα πόδια σου και βγαίνεις? Βεβαίως. Είναι μία βουτιά. Όπως με τη βουτιά θα βγεις πάλι προς τα έξω, δεν θα μείνεις μέσα στη θάλασσα. Το ίδιο πράγμα ακριβώς είναι και αυτό. Τον Ηλία Ψινάκη είχα δει σε κάτι φωτό να το κάνει το καλοκαίρι. Παρότι ηλικιωμένος, ναι, όπως έγραφε από κάτω. Τη Μαρίνα Βερνίκου επίσης έχω δει, άλλη τρελή από εκεί. Μάνα 4 παιδιών, νομίζω 3-4. Νάτος και ο Ψινάκης εδώ, ο οποίος έχει δοκιμάσει κι αυτός. Ναι. Δεν έχει κάποια επικινδυνότητα πάντως. Δεν έχει κάποια. Από τη στιγμή που τηρούνται... οι κανόνες ασφαλείας, δηλαδή τα κράνη, τα σωσίβια και μακριά από τους λεόμενους και από βράχια, το flyboard είναι απόλυτα ασφαλές. Μάλιστα. Πολύ εντυπωσιακή είναι η εικόνα. Πάρα πολύ εντυπωσιακή. Είναι ακριβό να το κάνει κανείς και από ποια ηλικία μπορεί να ξεκινήσει? Τώρα βέβαια τιμή δεν ξέρω αν κάνει να πούμε. Ναι. Όχι, μην πεις την τιμή, γιατί νομίζω υπάρχει μια νομοθεσία στην τηλεόραση που αν πεις τιμή είναι διαφήμιση, υπάρχουν διάφορα κουλά. Ας το μην την πατήσουμε χωρίς λόγο. Πες μας για το... Πολύ σωστά. Πες μας μήπως για τα παιδιά. Από ποια ηλικία ξεκινάει? Χρειάζεται να είναι άνω των 18. Άνω των 18. Ετών και για άνω των 18, ναι, βεβαίως. Πολύ κλάμα θα ρίξει ο γιος μου. Πολύ. Ο 14χρονος θα ήταν τα μάμα. Αυτό θα ήθελα να το κάνει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν για τις πληροφορίες όλες αυτές. Να δούμε, να κλείσουμε. Εμείς ευχαριστούμε.